Τελειώσουμε, θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε. Κέρδισε και ο Παναθηναϊκός και ο Άρης. Ο Παναθηναϊκός πάντα οδηγεί την κούρσα του πρωταθλήματος. Είναι ευχάριστη έκπληξη, νομίζω ότι είναι και ο Άρης. Να δούμε λοιπόν τα γκολ. Ακριβώς. Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σπουδαία νίκη λοιπόν πήρε ο Παναθηναϊκός μέσα στον πύργο με 1-0 χάρη σε τέρμα του Κριστό Βαζέχα. Οι πράσινοι οδηγούν πάντα την κούρσα με 19 βαθμούς, καθώς ο Ολυμπιακός έχει έναν αγώνα λιγότερο. Νωρίς το απόγευμα ο Άρης κέρδισε μέσα στα Τρίκαλα επίσης με 1-0 και ανέβηκε στην τρίτη θέση της βαθμολογίας με 17 βαθμούς. Νικηφόρο έφυγε ο Παναθηναϊκός από τον πύργο μετά την επιτυχία του με 1-0 επί του Πανηλιακού. Το μοναδικό γκολ του αγώνα σημείωσε στο 41ο λεπτό ο Κριστό Βαζέχα. Πετυχαίνει γκολ για δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική. Μετά ο Παναθηναϊκός είχε το μονόλογο, το δοκάρι με τον Λιμπερόπουλο στο 72ο λεπτό. Μια ευκαιρία με τον Καραγκούνη στο 86ο λεπτό. Η παλιά από τον Βαζέχα, το σούτα πέκουσε ο Γεωργίου και το πέναλτι που ζήτησε ο Παναθηναϊκός στις καθυστερήσεις όταν ο Καραγκούνης ανετράπη από τον Γεωργίου για να δάξει άφησε να συνεχίσει το παιχνίδι. Στα Τρίκαλα, πιο έμπειρος ο Άρης κατάφερε να νικήσει τη γηπεδούχο νεοφώτιση στην πρώτη κατηγορία ομάδα των Τρικάλων με 1-0 σε ένα βαρύ από τη βροχή αγωνιστικό χώρο. Ο Άρης είχε ευκαιρίες, κυρίως με τον Ραντόιτσις που μπήκε αλλαγή. Αυτή ήταν η χαμένη, αλλά ήταν εύστοχο στο 57ο λεπτό. Ο Μάτζος άλλαξε με τον Γκλούτσεβιτς. Ο Ραντόιτσις από κοντά πέτυχε το μοναδικό γκολ του αγώνα. Τελείωσε και το παιχνίδι στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ο Ολυμπιακός ήταν ο μεγάλος νικητής στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Κέρδισε 4-1 και έφτασε τους 18 βαθμούς με έναν αγώνα λιγότερο. Τώρα έχει μια καλή ευκαιρία με τον Τζόρτζεβιτς στο 7ο λεπτό. Η μπάλα περνάει από όλους. Μαζεύει ο Κόβιτς. Όχι, χάνει την μπάλα στα δίχτυα. Γκολ από τον Γιανακόπουλο. Μαχαιρίδης. Πολύ ωραία παλιά. Με στόχο τον Βαλένσια. Δεν είναι offside. Αυτός απέναντι στον Ελευθερόπουλο. Θα κόψει ο Μανατίδης σωτήρια. Τζοβάνι, ο οποίος λύσεται ανάμεσα από δύο παίχτες, κρατάει την μπάλα, περνάει για τον Ινιάδη. Ο Ινιάδης που έχει πολύ χώρο μπροστά να σουτάρει, το κάνει το σουτ. Πολύ ωραία η μπάλα στα δίχτυα, 2-0 για τον Ολυμπιακό. Εδώ η σέντρα που θα επιχειρήσει ο Τζόρτζεβιτς. Ο Τζάχοβιτς στην κεφαλιά πάνω στον Κόβιτς. Νέο σουτ, 3-0 από τον Αμανατίδη που πανηγυρίζει έξαλα. Τζάχοβιτς. Τζοβάνι. Ο Τζοβάνι έχει μπροστά του τον Μαχαιρίδη. Θα κάνει την κίνηση ο Ζωβάνι πολύ ωραία. Θα κάνει και ένα σκαυτό σουτ, εκπληκτικό γκολ. Βαλένσια για τον Γεωργιάδη, ο οποίος αποφεύγει τον Αμανατίδη. Παράλληλη σέντρα, Φραντζέσκο στο 4-1. Την νίκη του Ολυμπιακού πάντως είδε και ένας φίλος από τα παλιά, ο Γρηγόρης Γιωργάτος, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε την άδεια που πήρε από τον Μαρτσέλο Λίπη, τον προπονητή του στην Ίντερ. Ήρθε στο Ολυμπιακό Στάδιο, έτυχε αποθετικής υποδοχής από τους φίλους του Ολυμπιακού και όχι μόνο, αλλά και από τους επίσημους. Δεν θέλησε πάντως να κάνει καμία δήλωση ούτε για την πρώην ομάδα του, αλλά ούτε και για τον αγώνα με την Γιουβέντους για το κύπελλο 6 και 7. Και αύριο μάλιστα θα δοθεί στην ΠΑΕ σχετική άδεια λειτουργίας. Από τους αντιπάλους των ελληνικών ομάδων στο UEFA, μόνο η Λα Κορούνια κέρδισε εκτός έδρας στην Οβιέδο 1-0, καθώς η Μονακό και η Γιουβέντους αναδείχθηκαν σώπαλες με Μαρσέη και το Ρήνο αντίστοιχα. Στο γήπεδο Κάρλος Ταρτιέρε του Οβιέδο φιλοξενήθηκε η Ντεπορτίβο, αντίπαλος του Παναθηναϊκού στη Λα Κορούνια στις 25 του μήνα. Οι παίκτες του Ιρουρέτα είχαν τον έλεγχο και τις ευκαιρίες του αγώνα. Στο 63ο λεπτό, ο τερματοφύλακας των γηπεδούχων μάρκαρε στην περιοχή του από πίσω τον Παουλέτο. Το πέναλτι εκτέλεσε ο Τζαλμίνια και πέτυχε το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης, δίνοντας τους 3 βαθμούς στην ομάδα της Γαλλικίας. Παιχνίδι γεμάτο ένταση, νεύρα και αποβολές. Το ντέρμπι μεταξύ Τωρίνο και Γιουβέντους στον Τελεάλπη. Η αντίπαλος του Ολυμπιακού είχε πάντως υπεροχή, αλλά και άστοχο τον Πίπο Ιντζάγκη. Πριν από την έναρξη του ντέρμπι, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Πρίμο Νεμπιόλο, που γεννήθηκε στην πρωτεύουσα του Πιεμόντε. 10 ποδοσφαιριστές είδαν την κίτρινη κάρτα του διαιτητή, ενώ αποβλήθηκαν και 2 παίκτες, ένας για κάθε ομάδα. Ο Ντάβιτς από την Γιούβε και ο Λεντίνι από την Τωρίνο. Μετά την ισοπαλία αυτή, η Γιουβέντους παρέμεινε στη δεύτερη θέση με 18 βαθμούς. Στο στάδιο Λουί Ντε, η Μονακό υποδέχθηκε την Ολυμπίκ Μαρσέη σε αγώνα που παρακολούθησε ο Βασίλης Δημητριάδης για λογαριασμό της ΑΕΚ. Στο 8ο λεπτό, η Μαρσέη απείλησε την γηπεδούχο από τη σέντρα του Λαμουσί στο Ραβανέλη. Το σουτ του Ιταλού πέρασε out από τα δοκάρια του Τόνι Σίλβα, που αντικατέστησε τον τραυματία Μπαρτέζ, ερωτηματικό του Κλοντ Πιέλ για τον πρώτο αγώνα με την ΑΕΚ στην Αθήνα. Στο 23ο λεπτό, το απευθείας φάουλ του Λισέν τρύπησε το τείχος της Μονακό και κατέληξε στα δίχτυα 0-1 για τη Μαρσέη. 7 λεπτά αργότερα, από το φάουλ του Γκαγιάρδο για τους Μονεγάσκους, ο Μαρκέζ πιάνει κεφαλιά, ο Πορατό πέφτει δεξιά, αλλά καταπίνει την μπάλα στη γωνία του για το τελικό 1-1. Μείνουμε πάντα στο εξωτερικό. Η Λάτσιο συνεχίζει την νικηφοροπορία της στο καμπιονάτο, συντρίβοντας 4-0 την Ελλάς Βερόνα, ενώ αίσθηση προκάλεσε στην Ισπανία εντός έδρας ήττα της Μπαρτσελόνα από τη Μάλαγα με 2-1. Για την ένατη αγωνιστική του καμπιονάτο, η πρωτοπόρος Λάτσιο νίκησε και τη Βερόνα με 4-0, αυξάνοντας και άλλο τους βαθμούς που τη χωρίζουν από τη δεύτερη Γιουβέντους. Το σκορ για τους Λατσιάλη άνοιξε με απευθείας εκτέλεση κόρνερ του Βερόν, μόλις το 17ο λεπτό. 5 λεπτά αργότερα ο Σάλες με κοντινή κεφαλιά σημείωσε το 2-0, ενώ μετά το παιχνίδι ο Χιλιανός για μία ακόμη φορά δήλωσε υπερήφανος που θα αποκτήσει την ελληνική υπηκότητα ώστε να μπορεί να αγωνίζεται σαν κοινοτικός στην Ευρώπη.
Με τη λήξη του ημιχρόνου, ο Νέγκρου ανέβασε το δείκτη του σκορ στο 3-0, ενώ το τελικό 4-0 διαμόρφωσε ο Αλέν Μπόξης στο 63 με ωραίο σουτ. Στην Ισπανία, η μικρή Μάλαγα έκανε την έκπληξη, νικώντας με 2-1 εκτός έδρας στην περσινή πρωταθλήτρια Μπαρτσελώνα. Το 1-0 έγινε μόλις το 1ο λεπτό της συνάντησης με δυνατό σουτ του Αγκοστίνιο μέσα από τη μεγάλη περιοχή. Ο Βαλκάκρε με ατομική ενέργεια και σουτ διπλασίασε τα τέρματα για την ομάδα του στο 13ο λεπτό, ενώ η ομάδα του Λουίς Φανγκάλ το μόνο που κατάφερε ήταν να μειώσει το τελικό 2-1 με τον Μπογκάρντε. Η Θέλτα, πραγματοποιώντας εκπληκτική εμφάνιση, συνέτριψε με 5-1 την Πέτης, αν και βρέθηκε να χάνει από το 3ο λεπτό με γκολ που πέτυχε ο Αλφόνσο. Η Θέλτα αντέδρασε άμεσα και ισοφάρισε στο 18 με πλασέ του Λόπεζ μετά από ασταθή απόκρουση του Πράτς. 6 λεπτά αργότερα ο Τούρντο με σούτ έγραψε το 2-1, ενώ ο Μοστοβόης στο 27 σημείωσε το 3-1 μετά από ατομική ενέργεια και σούτ. Ο Τούρντο και πάλι με πλασέ ανέβασε το δείκτη του σκορ στο 4-1, ενώ ο Κάρπιν στο 72 με έξυπνη κεφαλιά έδωσε τέλος στον εφιάλτη της Μπέτης. Στην Αγγλία τέλος η Λίτς γνώρισε την ήττα με 2-0 από τη Wimbledon, με αποτέλεσμα να σταματήσει το αίτητο σερί που είχε σε 13 συνολικά παιχνίδια σε Αγγλία και Ευρώπη, χάνοντας παράλληλα και την πρώτη θέση στο βαθμολογικό πίνακα από τη Manchester United. Το πρώτο γκολ της Wimbledon πέτυχε ο Τζον Χάρτσον με πλασέ, ενώ το τελικό 2-0 διαμόρφωσε ο Μάρκους Γκέλι στο 65 με δύσκολη κεφαλιά. Συνηθίζουμε να λέμε για τους Έλληνες παράγοντες ποδοσφαίρου και για την συμπεριφορά τους στα γήπεδα. Φαίνεται όμως ότι οι παράγοντες είναι ίδιοι σε όλο τον κόσμο, ακόμη και στην προηγμένη ποδοσφαιρικά Ιταλία. Για του λόγου του αληθές, δείτε τι έγινε μετά το τέλος του αγώνα Περούτζια-Μπάρι 1-2 ανάμεσα στους δύο προέδρους και τον διαιτή της συνάντησης. Συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες, εκεί όπου ο κόσμος όντως αγαπάει τον αθλητισμό. Την Ιταλία, μια πλούσια ποδοσφαιρικά χώρα, η οποία βρίσκεται στη Μεσόγειο, με ταπεραμέντο που ταιριάζει απόλυτα στην γεωγραφική της θέση. Τα όσα διαδραματίστηκαν στον αγώνα Περούτζια-Μπάρι αποτελούν αντικείμενο συζήτησης και ποικίλων σχολείων στη γειτονική χώρα. Πρωταγωνιστές, ο διαιτής αναμέτρησης Πελεγκρίνη, που κατηγορείται ότι άφησε ατιμόρυτη ενέργεια επιθετικού της Μπάρι προς τον αμυντικό της Περούτζια Ολίβε, ο πρόεδρος της γηπεδούχου ομάδας, Λουτσιάνο Γκαούτσι, και ο πρόεδρος της Μπάρι, Βιτσέντσο Ματαρέζε. Και όλα ξεκίνησαν στα αποδυτήρια. La Internazionale, complimenti, eh. Renato Oliva in ospedale. Complimenti. Se lo ricordi, è in ospedale. Il giocatore è in ospedale, è alla frattura e lei non ha fatto nulla. Vergogna. È una Gaucci, non siamo di Serie A, Gaucci! Vai a fare il culo del tuo fratello. Τα όσα ακούγονται συνέχεια δεν μπορούν να μεταφραστούν διότι είναι εξελιγμένα ιταλικά. Εξάλλου πρέπει να έχουν σχέση με πράξεις εκτός του φύλαθου πνεύματος. Στο τέλος πάντως ο πρόεδρος της Περούτζια κατήγγειλε τον ομόλογό του με αφορμή τη διαιτησία του κ. Πελεγκρίνη. Το αν ευσταθεί η συγκεκριμένη κατηγορία δεν το γνωρίζει κανείς ακόμη.